Να θα μιλάω αργά για να μπορείτε να νιώθετε και αυτό που συμβαίνει στο σώμα σας, αλλά και για να έχετε επίγνωση. Όλη η διαδικασία στον άνθρωπο που θέλει να υπάρχει στη γη είναι να αφήνει ό,τι έχει κρατήσει μέσα του. Έτσι μέσα του ο άνθρωπος έχει κρατήσει ένα παιδί. Ένα παιδί που ο ίδιος έχει κατασκευάσει μέσα από το νου του. Το έφτιαξε όπως εκείνος ήθελε, σε μικρή ηλικία, γιατί πίστεψε μέσα από το νου του ότι κατασκευάζοντας αυτό το παιδί θα μπορεί να επιβιώσει. Στην πραγματικότητα, παιδί δεν υπάρχει. Η διαδικασία των 7, 14, 21 έχει ολοκληρωθεί. Όμως εγώ αρνούμαι να πάω στο τώρα και να αφήσω ένα δικό μου κατασκεύασμα. Έτσι το ερώτημα είναι τι είδους παιδί είμαι. Πονεμένο. Αδικημένο. Ταλαιπωρημένο. Χαριτωμένο. Ευχάριστο. Δοτικό. Δαιμονικό, αναρχικό, αντιδραστικό. Λυπημένο, θλιμμένο, χαζοχαρούμενο, ανάλαφρο. Τρελό. Υπερβατικό. Μάγκικο. Διαστροφικό. Έτσι αυτό το παιδί που κρατάω μέσα μου είναι ένα κατασκεύασμα που δέχτηκα να το φιλοξενώ, γιατί με αυτόν τον τρόπο το πρώτο που πέτυχα είναι να μην είμαι εγώ. Φοβήθηκα ότι αν είμαι το παιδί που πραγματικά είμαι, όταν ήμουν παιδί, τότε δεν θα μπορέσω να επιβιώσω. Έτσι το ερώτημα είναι τι παιδί θέλανε γύρω και τι ποιότητες εγώ γνωρίζω ως ψυχή που μπορώ να τις εφαρμόσω για να είμαι. Ένα παιδί όπως και αυτόν.
Μέσα από το νου μου ότι ενέργεια πήρα, αφήνοντας σε μένα κατασκευάζοντας αυτό το παιδί, άρχισε να δίνει καρπούς. Το χαριτωμένο κάνει τον μπαμπά να γελάει. Το υπηρετικό κάνει τη μαμά να είναι ξεκούραστη. Το επαναστατικό δίνει μια ικανοποίηση ανωτερότητας. Το αδικημένο μπορώ να κρύβομαι στη γωνία μου και να περιμένω. Το λυπημένο, εκείνο που θα το προσέξουν. Βέβαια μπορεί να είμαι και ένα παιδί δημιουργικό, αλλά μπορεί να μην έδωσα ποτέ σημασία σε αυτό. Οπότε, υιοθετώντας όλη αυτή την ψευδαίσθηση, έχω ένα συμφέρον. Κάτι παίρνω. Όχι βέβαια την ανάγκη μου και ούτε ότι χρειάζομαι, αλλά μία προσοχή, μία σημασία. Μία σημασία που δεν έδωσα ποτέ εγώ σε εμένα και την επιζητώ μέσα από αυτόν τον τρόπο από τους άλλους. Αν ήμουν λυπημένο παιδί σε μία γωνία και ήρθε κάποιος και με πρόσεξε, τότε γνωρίζω πλέον τον μηχανισμό. Εγώ που ήμουν ένα παιδί ευχάριστο, μπορούσα να πολεμάω την κατάθλιψη. Εγώ που ήμουν ένα παιδί αντιδραστικό, μπορούσα να μην είμαι παιδί. Να βιάζομαι να είμαι μεγαλύτερος από αυτό που είμαι. Είναι μακρύς ο κατάλογος. Το ερώτημα είναι τι κέρδος είχα. Ένα κέρδος που είναι φανερό στα μάτια μου είναι ότι οι άλλοι ήταν περήφανοι. Όταν δεν ήμουν εγώ και ήμουν κάποιος άλλος. Ένα δεύτερο ότι μέσα από την προσπάθεια μπορούσα να συνυπάρχω. Να γίνομαι αποδεκτός. Μέσα από το δόλιο παιδί μπορούσα να έχω ό,τι ζήλευα, επειδή δεν είχα. Είχα ένα συμφέρον. Ένα αντάλλαγμα. Χρειάζεται να μείνουμε λίγο να δούμε ο καθένας με το ρόλο και το παιδί που υιοθέτησε ποιο ήταν το αντάλλαγμά του. Για να συμβεί αυτό βέβαια, αρνήθηκα τη σοφία που έχει το παιδί όταν ήμουν παιδί. Η σοφία μέσα μου μιλάει όταν είμαι παιδί γιατί με καθοδηγεί. Όμως αυτή τη σοφία ως φωνή, ως άκουσμα, δεν την εμπιστεύτηκα ποτέ. Και έτσι συνέβη και η ανταλλαγή. Έτσι, το πρώτο πράγμα που γεννιέται σε ένα παιδί
Είναι η σοφία. Γιατί με αυτό γεννιέται. Έχει μέσα του όλο τον ιστορικό χάρτη για να μπορέσει να κάνει τα πρώτα βήματα στη γη. Ακόμα και το να περπατήσει μέσα από τη σοφία του το κάνει. Η δύναμη ακόμα δεν έχει έρθει, έρχεται μέσα από τη δοκιμή μέχρι να δυναμώσω τα πόδια μου και να πατήσω γερά στη γη. Η σοφία με οδηγεί. Και όταν περπατήσω και ακολουθήσω το δρόμο που είναι για μένα, τότε θα συναντήσω και την αγάπη. Έτσι μέσα μου γίνει μια ανταλλαγή αυτού που γνωρίζω για να κατασκευάσω ένα νοητικό παιδί. Έχω φτιάξει μια σχέση μαζί του και αυτό το παιδί είναι που με φέρνει σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή μέσα από ένα ψέμα. Έτσι, εγώ έχω ένα δικό μου παιδί και εσύ έχεις ένα δικό σου παιδί, δύο ψεύτικα παιδιά. Δεν υπάρχουν πια, εγώ είμαι 56. Και αν κάποιος καθίσει και δει προσεκτικά τις κινήσεις, θα δει ότι το παιδί που έχω υιοθετήσει εμφανίζεται κατά καιρούς, εκφράζοντας βέβαια μια γελοιότητα στο τώρα και στο παρόν, γιατί δεν είμαι παιδί. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχω υιοθετήσει, τότε αυτά θα καθοδηγούν και τη ζωή μου. Εγώ που είμαι ένα ευχάριστο παιδί, δεν μπορώ να καθίσω πολλή ώρα σοβαρός. Εγώ που είμαι ένα αποδεικτικό παιδί, δεν μπορώ να καθίσω στην ισότητα. Εγώ που είμαι ένα αντιδραστικό παιδί, θα σου την πω. Σε πράγματα που δεν με αφορούν στο τώρα, είμαι 56. Χρειάζεται να ενδιαφέρομαι μόνο για τη δική μου ζωή και το δικό μου δρόμο. Όμως αυτό το κρατάω με νύχια και με δόντια, δεν θέλω να μου το πάρεις. Με αυτό περπάτησα σχεδόν μία ζωή. Είναι η ταυτότητά μου για τον έξω κόσμο. Πιστεύω ότι χωρίς αυτό δεν μπορώ να ζήσω. Και έτσι δεν ζω ποτέ την πραγματικότητα. Στο δικό μου χρόνο, στη δικιά μου στιγμή, στο σήμερα, στις δικές μου ανάγκες. Επειδή ακριβώς είμαι ένα παιδί, η ζωή μου είναι γεμάτη λάθη. Όλες μου οι επιλογές ήταν άκερες και άτοπες. Τις καθόριζε το παιδί και όχι το τώρα και αυτό που νιώθω και αισθάνομαι. Αυτό το παιδί που είναι ενθουσιώδης και θαυμάζει, αντιγράφοντας βέβαια τα μάτια εκείνων που το έβλεπαν όταν ήταν μικρό,
για να δώσει μια νότα στη ζωή του, μέσα από το νου του βέβαια, μέσα από τη μίμηση. Σε συνείδητο επίπεδο φοβάμαι ότι αν το αφήσω, θα πεθάνω. Χωρίς να συνειδητοποιώ ότι το παιδί είναι νεκρό, γιατί δεν υπάρχει πια. Άρα γι' αυτό φοβάμαι το θάνατο. Γιατί εγώ δεν υπάρχω στο τώρα ως αλήθεια. Η ζωή χρειάζεται εμένα στο σήμερα και εμένα η ενέργειά μου πηγαίνει σε κάτι που είναι χθεσινό. Σκέψη, φαντασίωση, κρατάω στοιχεία από το παρελθόν, φαίνεται στο περπάτημά μου, στον τρόπο που εκφράζομαι, στο βλέμμα μου, σε εκφράσεις του προσώπου μου. Ποτέ δεν μιλάω ευθέως. Αφήνω τα υπονοούμενα. Ό,τι λέω το λέω μέσα από την ντροπή και το φόβο του παιδιού και όχι στην ευθεία. Χαμηλώνω το βλέμμα, δεν κοιτάω στα μάτια. Όταν κάνω ένα λάθος κρύβομαι. Όταν φοβάμαι θυμώνω. Όταν συμβεί κάτι αναπάντεχο φαντασιώνω. Και εξαφανίζομαι. Αυτοί που είχαν γονείς που έδιναν στο παιδί αυτή η πλευρά θέλει να κρατήσει ακόμα αυτή τη συνθήκη. Πάντοτε κρατά ένα γονιό μπροστά από τον ίδιο τον εαυτό. Ποτέ δεν τον προσπερνάει. Κρύβεται πάντοτε από πίσω του. Εσύ ξέρεις, εσύ γνωρίζεις, εσύ μπορείς, εσύ έχεις, εσύ μου δίνεις. Έχει ένα εσύ. Και αν ο γονιός έχει κρίση και ενοχή, πάντοτε κάνει ένα βήμα μπροστά για να προπορεύεται. Μην νιώσει το παιδί. Άσχημα όπως τότε. Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος και έτσι επαναλαμβάνεται ένα δεδομένο. Δεν συμβαίνει ποτέ ελευθέρωση. Ποτέ ο άνθρωπος δεν περπατάει στο επόμενο στάδιο. Σε συνείδητο επίπεδο μένει πάντοτε μέσα στην κοιλιά. Στο θόκο. Η άλλη πλευρά που μπορεί να μην είχε γονέα να δώσει,
Έχει άλλα βιώματα ως ψυχή, βιάζεται να καλύψει το κενό. Γίνεται υπερυπεύθυνο, ξεπερνάει τον εαυτό του απλώνεται μέσα το μόνος μου, το εγώ για όλα. Δεν ακούει, δεν βλέπει, μόνο τρέχει. Τρέχει γιατί το να μείνει στο τώρα του ως παιδί είναι τρομακτικό. Ο νους τον φόβησε. Οπότε πάλι με το ίδιο σκεπτικό, αυτός θα προπορεύεται πάντοτε. Η πρώτη πλευρά, επειδή ακριβώς είναι ωραίο να είσαι παιδί, θέλει να κάνει και ένα παιδί. Η δεύτερη πλευρά, επειδή δεν είναι ωραίο να είσαι παιδί, δεν θέλει να κάνει παιδί. Άσχετα αν και οι δύο κάνουν. Έτσι σιγά σιγά διαιωνίζεται ένας φαύλος κύκλος. Η ζωή δεν έχει περπάτημα, δεν έχει συνέχεια, οπότε η ανθρωπότητα έμεινε πεδαριώδης. Είμαστε μία ανθρωπότητα ανώριμη. Μπορεί να κρίνουμε ένας τον άλλον, να κάνουμε επίθεση ο ένας τον άλλον, αλλά κανένας δεν θα δει τη δικιά του παιδικότητα, που είναι η διαστρέβλωση του παιδιού που είμαι. Αυτό είναι το γήινο. Πάμε τώρα στο εσωτερικό. Το Θεόδο γιατί τον λέμε πατέρα. Και την Παναγία γιατί λέμε μητέρα. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να έχω πάντοτε κάποιον πάνω από εμένα. Μπορώ σε ασυνείδητο επίπεδο να είμαι μικρός, δίθεν αδύναμος, δίθεν ανώριμος, δίθεν δεν γνωρίζω, δίθεν δεν μπορώ. Και έτσι κατασκευάζω ένα πατέρα και μια μητέρα, ενώ η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική, για να μπορώ εγώ να μένω σε ένα υποτιθέμενο παιδί. Από πίσω κρύβεται μια άρνηση, καλά συγκαλυμμένη. Η άρνηση της ευθύνης. Πρώτα να ζήσω μόνος μου στη γη ως αλήθειος αυτό που είμαι. Και δεύτερον να είμαι ο άνθρωπος που είμαι στο τώρα. Ανάλογα με τη συνθήκη, με τη στιγμή,
με το περπάτημά μου, χρειάζεται να πάρω θέση. Σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μου, επειδή ακριβώς έχω τι χρειάζομαι στο σώμα μου, να πάρω την πληροφορία, νιώθω και αισθάνομαι, χρειάζεται να πάρω θέση. Η θέση έχει και ευθύνη. Και η πρώτη ευθύνη είναι για μένα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο είναι ένας έντεχνος μηχανισμός για να κρύβομαι συνέχεια και να μην συναντάω εμένα και την ευθύνη μου. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν έχω αφήσει το χέρι. Του δημιουργού και το κράτησα ως φαντασίωση. Είναι μια συνείδητη επιλογή για να μπορώ να μην υπάρχω. Την Παναγία θα τη χρησιμοποιώ πάντοτε ως μητέρα κάθε φορά που φοβάμαι. Θέλω τη μαμά μου. Αντί να δω τι φοβάμαι, κατασκευάζω όλο αυτό για να επιστρέφω στη μαμά μου. Έτσι με αυτόν τον τρόπο κατασκευάστηκαν οι ενοχές, οι υποχρεώσεις, ο σταυρός του μαρτυρίου, πού να αφήσω τα παιδιά, πού να αφήσω τη μαμά, πώς να αφήσω τον μπαμπά. Ακόμα και αν τυχόν τους έχω απέναντί μου για αντιπαράθεση, πάλι ένας έμεσος τρόπος για να μην πω στην ευθύνη. Θα τους χρησιμοποιήσω ως κρίση. Εσύ φταίς. Ας μη με έκανες. Ας πρόσεχες. Θα σε χρησιμοποιώ κατ' οδοκούν όπως θέλω. Ή να σε παρακαλάω ή να σε πολεμάω. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός που είναι μια προβολή του ανθρώπου μέσα από το νου του, τον χρησιμοποιώ κατά το δοκούν. Ή τον φοβάμαι και κρύβομαι, ή τον βρίζω και τον πολεμάω. Ό,τι βολεύει το παιδί μου. Την Παναγία, αν έχω θυμό με τη γυναίκα, τη βρίζω. Είτε τη γυναίκα που είμαι, αν είμαι γυναίκα, ή ο άντρας που έχει πρόβλημα με τη γυναίκα, αλλά άποτε πιάσουν τα δύσκολα, βοήθα Παναγία μου. Έτσι ο άνθρωπος όπως έχει δημιουργηθεί ως αλήθεια είναι ανύπαρκτος, πεδαριώδης.
Για να κάνω την αλλαγή χρειάζεται πρώτα απ' όλα να αφήσω αυτό το παιδί που έχω κατασκευάσει, αλλά χρειάζεται πρώτα να το δω. Τι παιδί είσαι. Όταν το δω και θελήσω να το αφήσω, τότε μόνο αρχίζω και έρχομαι στο τώρα. Αρχίζω και συνειδητοποιώ το σήμερά μου. Πρώτα απ' όλα έρχομαι σε επαφή με το σώμα μου. Με την αλήθεια μου, τις αντοχές μου. Και με ό,τι χρειάζομαι. Γιατί η σοφία του παιδιού και όχι το κατασκευαστικό παιδί μπορεί να με οδηγήσει στο τι χρειάζομαι. Τι έχει σημασία για εμένα. Αν είσαι το παιδί το υπερφλίαρο που δεν χρειάζεται τίποτα γιατί αρνήθηκες μέσα από το κατασκεύασμα της ανάγκης σου μικρός, δεν χρειάζομαι τίποτα και στο σήμερα. Μπορώ να επιβιώσω. Αν όμως έχω κρατήσει τη σοφία, θα απευθύνομαι εκεί για να μπορώ να νιώθω και να αισθάνομαι αυτό που χρειάζομαι στο σήμερά μου. Τότε θα ανοίγω μέσα μου για να μπορέσω να οδηγηθώ στον άντρα που είμαι ως ποιότητες, ως ενέργεια και στη γυναίκα που είμαι ως δυνατότητα, ως αλήθεια. Ο άνδρας που είμαι είναι συγκεκριμένος, μοναδικός με συγκεκριμένα ταλέντα, δημιουργία και πράξη και δράση για τη ζωή. Το ίδιο και η γυναίκα. Αν είμαι άντρας παιδί, κατασκευαστικό και έχω μόνο συναισθήματα, δεν δίνω. Έχω θυμό, κρίση, φόβο για τη γυναίκα, μαζεύομαι. Και αν είμαι η γυναίκα που δεν νιώθει, δεν αισθάνεται, δεν ζητάει, δεν ανοίγει, δεν λαμβάνει, γιατί κάποτε όταν ήταν παιδί τα πράγματα ήταν αντίστροφα, τότε ποτέ δεν θα φτάσω στον πραγματικό πυρήνα τη συνέχεια της ζωής μου. Σαν άνδρας, θα χρησιμοποιώ τη θηλυκή μου ενέργεια για να μπορέσω να έρθω σε επαφή και με τον εξωκόσμο και με τα ερεθίσματα και με το νιώθω και με το αισθάνομαι. Θα ακούσω ακόμα και τη γυναίκα. Αλλά θα πάω στον άντρα μέσα μου για να μπορέσω να κάνω μια επιλογή, μια απόφαση και να δράσω.
Και αν είμαι γυναίκα, γνωρίζω ότι χρειάζεται να ζητάω. Και να δίνω μέσα από αυτό που λαμβάνω. Θα δείτε τη σοφία. Ο άντρας δίνει το σπέρμα. Η γυναίκα το λαμβάνει και επιστρέφει ένα παιδί. Αν ο άντρας είναι άντρας, δίνει. Αν η γυναίκα είναι γυναίκα, επιστρέφει. Και έτσι επέρχεται η ισορροπία. Αν είμαι άντρας και δίνω, χωρίς να λαμβάνω από την επιστροφή, τότε έχω μόνο διαρροή. Μπαίνω σε ανισορροπία. Χάνω ενέργεια. Αν είμαι γυναίκα που δεν ζητάει, αλλά μπορεί και παίρνει, χωρίς να επιστρέψει, τότε πάλι είναι σαν ισορροπία. Χρειάζεται να είναι πάντοτε σε εγρήγορση. Έτσι ποτέ δεν συμβαίνει και η ένωση. Γιατί όλα είναι θολά, διαστρεβλωμένα. Είναι ευθύνη μου να έχω για μένα ως άντρας, να δίνω στη γυναίκα, γυναίκα να τίκτη και να επιστρέφει. Κρατάει ότι είναι για εκείνη και το υπόλοιπο είναι δικό σου. Έτσι είναι και το ταξίδι των ψυχών. Σου δίνω ψυχή, δημιούργησε, περπάτησε, ζήσε με βιώματα και επέστρεψε. Οπότε όλα αυτά δεν πρόκειται ποτέ να συμβούν εάν δεν αφήσω. Ένα παιδί που πιστεύω ότι είμαι. Για να μπορέσω να συναντήσω αυτό που είμαι στο σήμερα. Έτσι, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να δω για εμένα είναι ότι ήμουν ένα κακιασμένο παιδί. Χάνοντας το παιδί που ήμουν. Έτσι αυτή η κακία έχει βαθιά ρίζα.
και έρχεται από τότε που ήμουν παιδί. Οπότε για να συναντήσω τη γέννησή μου θα περάσω από αυτό το παιδί. Εγώ το κατασκεύασα, εγώ το έθρεψα, εγώ χρειάζεται να το αφήσω. Έτσι το ψέμα μας είναι ότι είμαι ένα καλό παιδί. Δύο τις εκφράσεις. Δεν υπάρχει ούτε καλό, ούτε παιδί. Υπάρχω εγώ. Τις επόμενες μέρες να γνωρίζετε το σώμα μου θα πονάει. Γιατί αυτό το παιδί είναι μέσα σπλάχνα μας. Κατασκευάστηκε νωρίς από τις πρώτες αρνήσεις. Μέχρι εδώ.